στον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κώτα από το Επιλογές TV. Δημήτρη, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλό μήνα όλα μαζί. Και καλή εβδομάδα. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, χρόνια πολλά Αποστόλη, καλό μήνα και στους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τι έγινε στις Σέρρες σήμερα. Εδώ δείξαμε φυσικά και τα πλάνα νωρίτερα και θα τα δείχνουμε φυσικά για τη διάρκεια της εκπομπής. Πάρα πολύ κόσμο, κατέβηκε ο κόσμος κάτω και ειδικά στην παραλιακή της Καβάλας. Στις Σέρρες τι εικόνα έχεις? Ακριβώς το ίδιο είναι και εδώ στις Σέρρες. Μετά λοιπόν από 6 μήνες είδαμε κόσμο στα τραπέζια να πίνουν καφέ σε γυάλινο ποτήρι, έτσι, γιατί είχαμε ξεχάσει αυτή την εικόνα με το γυάλινο ποτήρι στα καφέ και εδώ στην πόλη των Σερών και στις γύρω έτη πόλης του νομού μας. Από το πρωί λοιπόν οι πρώτοι πελάτες ήταν οι κυρίως συνταξιούχοι, οι οποίοι βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης και καθίσαν να πιούν και να απολαύσουν τον καφέ τους. Οι επαγγελματίες του κλάδου, για παράδειγμα ο κύριος Κοτσαμπάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Εταιρών και Συναφών Επαγγελμάτων, δήλωσε ότι είναι σαν να πηγαίνουμε πρώτη μέρα σχολείο, έτσι αισθανόμαστε. Και μάλιστα άλλοι επαγγελματίες μας δήλωσαν ότι ευτυχώς που ανοίξαν τα καταστήματα, γιατί θα ξεχάσουμε στο τέλος πώς να σερβίρουμε και πώς να παίρνουμε παραγγελίες από τους καταναλωτές. Βγήκαν λοιπόν και οι Σερραίοι, έκαναν τη βόλτα τους, καθίσαν, ήφιαν τον καφέ και τώρα το μεσημέρι πίνουν το ούζο και τρώνε στα εστιατόρια και στις ταβέρνες της πόλης των Σερρών. Βγήκαν οι Σερραίοι με μέτρα ωστόσο, με ακριβώς και όλα τα απαραίτητα και συναφεία και από τηρούμενα φυσικά όμως και από τους επαγγελματίες, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν είχατε κάποιο απρόοπτο εκεί, κάποιο θέμα. Όχι. Όχι, όχι τίποτα. Έκαναν το self-test, τα τεστ οι εργαζόμενοι στα καταστήματα εστίασης, τα μέτρα και οι αποστάσεις τηρούνται κατά γράμμα και ό,τι ορίζει το πρωτόκολλο, έτσι ώστε να πορευθούμε το επόμενο διάστημα με ανοιχτά τα καφέ, γιατί πέρασαν δύσκολα οι επαγγελματίες και εδώ στις Σέρρες με τα καταστήματά τους κλειστά. Να πούμε ότι θα είναι μέχρι τις 11 παρά, 11 παρά τα ανοιχτά τα καταστήματα, επομένως μέχρι τότε πρέπει μέχρι τις 11 παρά να έχουν ολοκληρώσει το φαγητό, το ποτό, για να αποχωρήσουν, γιατί στις 11 ξεκινάει η απαγόρευση της κυκλοφορίας μέχρι τις 5 το πρωί. Ακριβώς. Χωρίς μουσική, έτσι. Χωρίς αυτό. Μουσική. Είναι και η μουσική λίγο το θέμα τώρα, το όλο ζήτημα. Βέβαια, εμείς είχαμε και τις συνεντεύξεις και με τον κύριο Βασιλακόπουλο και με τον κύριο Ξαδάχτυλο. Μας είπε, Δημήτρη, ότι λόγω φυσικά και της αύξησης της φωνής θα έχουμε περισσότερη πιθανότητα και αύξηση της διασποράς του κορονοϊού. Βέβαια, από την άλλη υπάρχει και το θέμα με την μουσική. Άμα δεν πάω, πώς θα ξεσκάσω, πώς θα περάσω και τι θα κάνω χωρίς μουσική και τέτοια που λένε αρκετοί. Τα hand free στα αυτιά και μια χαρά θα ακούμε και μουσική κιόλας. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. και αυτό γίνεται, γιατί ακριβώς είναι και ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται και αυτό ακόμη και χωρίς μουσική. Αλλά υπάρχουν και παράπονα από τους επαγγελματίες, πέρα από τους καταναλωτές δηλαδή. Ακριβώς. Αυτά τα παράπονα μας τα είχε παρουσιάσει και ο πρόεδρος εστιατόρων, ο κύριος Κοτσαμπάς. Λέγοντας για παράδειγμα, ισχύουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Πώς δεν έδρασε η πολιτεία γρήγορα μέσα στις πλατείες όπου υπήρχαν και DJ και παίζαν μουσική. Και τώρα ζητούν από τα καταστήματα να μην έχουμε μουσική. Δεν γίνεται χωρίς μουσική το κατάστημα, ωστόσο θα την παλέψουν, αν με επιτρέπει στην αργό, για να είναι ανοιχτά τα καταστήματα το επόμενο διάστημα. Κάτι είναι και αυτό το τίποτα. Καλά, φυσικά εννοείται αυτό, Δημήτρη. Και πόσο μάλιστα τώρα, όταν έχουμε τουλάχιστον και το άνοιγμα της εστίας, να ξεσκάσουμε σε αυτό και την παλεύουμε έτσι όπως το ανέφερες και εσύ, γιατί άμα ήμασταν πριν, δύσκολα τα πράγματα και αν συνέχιζε και το καλοκαίρι έτσι, ακόμα πιο δύσκολα. Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε και κρατήσεις, έτσι. Έχουμε. Παίρνουν καταναλωτές τηλέφωνο στα καταστήματα και ζητούν να κρατήσουν τραπέζια για τις επόμενες ημέρες. Το περίμενες ποτέ ότι θα γίνει αυτό, Δημήτρη, ότι θα παίρναμε τηλέφωνο και θα κλείναμε, όπως κλείνουμε, ξέρω εγώ, ένα τραπέζι, αλλά σε άλλες εκ των περιπτώσεων ή όταν κλείνουμε ένα δωμάτιο σε κάποιο ξενοδοχείο, να παίρνουμε τώρα και να λέμε θέλω ένα τραπέζι να πιω τον καφέ μου ή να... Όχι, έχω το βέβαια. Γεύμα μου. Ποτέ, έτσι, ποτέ. Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Και τι άλλο θα ζήσουμε, δεν ξέρω, Δημήτρη. Δεν θέλω να σκέφτομαι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, Αποστόλη. Κανένας, πραγματικά. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή ανάσταση φυσικά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και σε όλο το δημοσιογραφικό team και μη και τεχνικό φυσικά του τηλεοπτικού σταθμού Επιλογές και σε όλες τις Σέρρες. Και καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Αποστόλη.